τα μηνύματα εκείνα που να δυναμώσουμε την πίστη και σε αυτό μόνο να ελπίζουμε, όχι σε ανθρώπους. Μην αφήθατε άνθρωπες, γιατί και αυτοί είναι άνθρωποι που χρειάζεται στον κύριο αυτό, που μπορούν να παρέχουν τη σωτηρία του ανθρώπου. Ούτε την επιμερία της παρούσας ζωής, ούτε την μέλουσα. Για να έχουμε μια ευημερία και να έχουμε μια πορεία καλή στη ζωή μας, να έχουμε πίστη και αναζήτηση την πνευματική εκείνη ευημερία, δηλαδή την ευφροσύνη μέσα στην καρδιά μας, όπως ο εκατόνταρχος, και εκεί θα δούμε το συγκλονιστικό. Να ομολογεί ο ίδιος ο Χριστός, ο ίδιος ο Θεός. Δεν έχω δει τέτοια πίστη. Για να το πούμε και εμείς στον εαυτό μας και ομολογήσουμε την πίστη μας, τότε και ο ίδιος ο Θεός θα ομολογήσει την πίστη μας. Τότε η παρουσία του θα είναι πάντα. Θα μας παρέχει κάθε αναγκαίο, αλλά περισσότερο θα μας ασφαλίσει όσο εμείς θέλουμε να πιστεύουμε τη σωτηρία, την ετοιμασμένη εκείνη την ουράνια βασιλεία που όλοι θέλουν να ερχόμεθα και να αναζητούμε. Να κλείσουμε τα αυτιά μας από κάθε κοσμικό μήνυμα. Να μην επηρεαστούμε ούτε από πολιτικούς, ούτε από φαρισαίους και γραμματείς που προσπαθούν να διαχειριστούν τη ζωή μας. Να ξέρετε ότι είναι όλα πατηλά. Είναι όλα πατηλά. Σήμερα λένε αυτό και αύριο λένε το αντίθετο. Σήμερα λένε ότι αγωνίζονται για την πατρίδα και αύριο την προδίδουν. Σήμερα λένε την αλήθεια και αύριο λένε το ψέμα. Όχι αγαπητοί μου αδελφοί, τέτοια μηνύματα να μην τα ακούμε. Μόνο από το Ευαγγέλιο, μόνο από τον αληθινό Θεό που μας έχει διδάξει μέσα από το Ευαγγέλιο όλα εκείνα τα μηνύματα της ζωής. Όλα εκείνα τα μηνύματα της ζωής που ο άνθρωπος όταν ακούει και όταν μελετάει διασφαλίζει την κατά Θεόν ειρήνη, την κατά Θεόν ασφάλεια και το κατά Θεόν μέλλον για να έχουμε και τη σωτηρία μας όπως πιστεύω ότι προσδοκούμε. Εύχομαι να γινόμαστε και εμείς μητέρες του εκατόνταρχου παρόλο που ήταν ειδωλάτρες και εμείς που λέμε ότι είμαστε χριστιανοί να το κάνουμε στην πράξη. Έχουμε και γέννητος όλους μας να έχουμε την δική του μήνυση στη ζωή του. Διαφώνω,